Καλημέρα! Όχι, θέλω να δείτε λίγο τι ώρα είναι. Πόση καιρό έχει να το δείτε αυτό από μένα. Κινητό. Πού ανοίγει? Α, από εδώ. 9:30. 9:30, έχω σηκωθεί από τις 9 βέβαια. 10:20. Αλλά έχω σηκωθεί από τις 9 και έχουμε και την μπουκίτσα. Κοιμηθήκαμε μαζί στο δικό μου κρεβάτι, γιατί ο Δημήτρης έκανε editing μέχρι το πρωί. Για να μπορώ να είμαι εγώ με την μπουκά. Και τώρα πάω την Τζίλι Βόλτα και μετά θα πάμε να κάνουμε τις δουλειές μας και μετά θα πάει η μπουκίτσα δουλειά. Οπότε, see you later, alligator. Παιδιά, σήμερα ήταν μια πάρα πολύ βαρετή μέρα. Έκανα κοινιάζομαι το πρωί με την μπουκά και τελειώσαμε αργά, οπότε δεν σας βλόγκαρα κάτι. Έφυγε, πήγε για δουλειά. Εγώ εδώ σπίτι, δουλειές και έχω να κάνω και άλλες δουλειές. Και τώρα βάφω λίγο τα νύχια μου. Τα κάνω λίγο χριστουγεννιάτικα έτσι για αλλαγή. Ένα μπρόντζε. Θα σας το ρίξω και μετά από κοντά. Και μου αρέσουνε, ωραίο χρώμα. Δεν τα έχω ξανακάνει έτσι. Κάνετε άλλα, μου έσπασε ένα νύχι. Αλλά εντάξει, μπορούμε να ζήσουμε και με τα σπασμένα νύχι. Έχω να πω ότι έχω κοιμηθεί πάρα πολύ χάλια. Κοιμήθηκα με την μπουκά και μην τη βλέπετε 1,5 μέτρο που είναι. Συγγνώμη, 1,57 που κίτσα μου. Έπιασε όλο το κρεβάτι και μου σπάσε τα νεύρα και τουλάχιστον με τον Δημήτρη έχω τον αέρα να τον σπρώξω και να το πω ρε μαλάκα πήγαινε πιο εκεί. Την μπούκα τη λυπάμαι, αλλά την έχω φέρει εδώ σπίτι μου και τα λοιπά. Και λυπάμαι να την κάνω προς την άκρη. Οπότε εγώ κοιμήθηκα. Είμαι κομμάτι όλη μέρα, είμαι σήμερα στο ζόμπι. Ήρθα στο δωμάτιό μου για να σας δείξω. Τα νύχια είναι αυτά. Ωραία βγήκανε νομίζω, άσχετο πως δεν τα έχω βάψει καλά. Αλλά είναι πολύ ωραίο χρώμα νομίζω. Αυτά και να σας δείξω το δώρο της μπούκας. Γιατί ξέχασα να σας το δείξω χθες. Είναι αυτό εδώ, είναι ένα μπουρνούζο από την Ευνεύ. Μου το έχει αποσχεθεί πάρα πολύ καιρό και αυτό μου το πήρε τώρα. Μην σας φαίνεται ξεκάρφω το δώρο. Οπότε ας το βάλουμε κιόλας. Μόλις είδατε το προηγούμενο πλάνο που τράβηξα, δεν είχε κάνει focus σε μένα, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, αυτό είναι. Είναι τέλειο, απ' έξω είναι βελούδινο και από μέσα είναι πετσετέ. Η ποιότητα πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ πολύ, μπουκίτσα μου! Τι άλλο έχουμε να κάνουμε? Α, ναι, ήρθε μια σιρταριά που είχα παραγγείλει το δωμάτιο, γιατί δεν θυμάμαι αν σας το είχα πει σε vlog. Είσαι social media. Αλλά μας είχε χαλιάσει η σιρταριέρα στο ίδιο δωμάτιο και ο Δημήτρης πήγε να τη φτιάξει. Και δείτε το αποτέλεσμα. Το πέτυχε, λέτε. Οπότε όπως καταλαβαίνετε όλα μας στη συντόνια ήταν όπου να είναι. Και ήρθε σήμερα η σιρταριέρα που είχαμε παραγγείλει, την οποία λογικά θα τη φτιάξουμε τώρα. Αν και εγώ δεν μπορώ να κάνω και πολλά με τα νυχάκια μου, τώρα τα έβαψα. Είναι και ο φίλος του Δημήτρη εδώ, ο Άγγελος, οπότε θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσει αυτός και να μην τα κάνω εγώ. Δεν τη γλιτώσω. Α, βασικά πριν γίνει αυτό, ήθελα να σας κάνω το swatch που σας χρωστάω από τα Inglot. Το χθες το φορούσα, το ένα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, κλασικά έκανα εδώ τη γραμμή που κάνουν όλα τα lip stain. Αλλά να σας κάνω το swatch στα κραγιόν μου. Αυτό είναι που φορούσα χθες, το οποίο είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο χρώμα. Μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω σε τι κατηγορία, προς καφέ κάνει, αλλά κάπως έχει και mauve μέσα, δεν ξέρω. Αλλά είναι τέλειο, είναι αυτό που φορούσα δηλαδή χθες. Και είναι το νούμερο 33. Και αυτό δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, ούτε καν swatch δεν έχω κάνει. Α, φαίνεται πολύ πορτοκαλί στην κάμερα, δεν είναι τόσο πορτοκαλί. Ναι, μεν κεραμιδίζει, αλλά όχι τόσο πολύ. Ωραίο φαίνεται στο χέρι, στα χείλη δεν έχω ιδέα πως θα φαίνεται. Και αυτό είναι το 36. Σας αρέσει? Δεν ξέρω, είμαι και άβαφη για να το δούμε κανονικά. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στο χρώμα. Το μόνο αρνητικό που βρίσκω σε αυτό το χρώμα είναι ότι θέλει στρώσιμο. Γιατί με μία στρώση δεν είναι opaque. Φαίνεται, τα δικά μου χείλη τουλάχιστον φαίνονται από κάτω. Ώρα να πείσω τα αγόρια να κάνουμε την σιρταριέρα. Άντε βρε κολόπεδα, θα κάνουμε τη σιρταριέρα. Κάθεστε και ταξίνετε όλη μέρα. Και εσύ, και για σένα μιλάω. Κολόπεδε, νούμερο, το μεγαλύτερο κολόπεδο. Βασικά δεν ξέρω. Νομίζω ανταγωνίζεστε εισάξια. Ναι. Εσύ και εσύ, ο συνδυασμός εκρηκτικός. Θα την κάνουμε τη σιρταριέρα.
Ναι. Όσο ο Δημήτρης προετοιμάζει το timelapse, εδώ, έχει κάνει χαμούλη. Δεν μ' άρεσε αυτή η λέξη. Εμείς με την Τζίλια αράζουμε. Και που λέτε, τώρα τελειώνω με τη συρταριέρα. Έχω βάλει ήδη το λουλουδάκι και την κορνιζούλα. Αν και τώρα δεν μ' αρέσει αυτή η άσπρη κορνίζα. Και θέλω αυτό το τοίχο, έχω και τα swatches, αυτό το τοίχο να το κάνω μπορντό. Και αυτός ο τοίχος άσπρος, εντάξει, από εκεί έχουμε ντουλάπες. Με κραγιόν θα το κάνεις μπορντό. Σκάσε. Και αυτόν άσπρο. Γιατί τώρα είναι κάτι σαν γκρι πράσινο, να το πω, γκρι. Ένα πολύ περίεργο χρώμα το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν μου αρέσει. Ναι, βέβαια. Και εκεί στον τοίχο, στο κόκκινο, που δεν είναι ακόμα κόκκινο, αλλά θα γίνει. Μπορντό, δεν είπε. Μπορντό, ρε παιδί μου, εντάξει. Θα μπει καθρέφτης. Τεράστιος. Παιδιά, μετά από τόσες ώρες δουλειάς, τα κατάφερα μόνη μου. Έφτιαξε το έπιπλο μόνη μου. Μπράβο, δεν είναι. Μόνη μου. Ε? Μπράβο. Είναι αυτό. Εντάξει, το συντόνι είναι κάτω γιατί το φτιάχναμε. Είναι αυτό εδώ το ωραίο. Και εκεί θα μπουν σεντόνια πετσέτες. Βέβαια, περισσέψουν αυτά. Ελπίζω να μην είναι σημαντικά. Τσίλι, έλα εδώ, Τσίλι. Τσίλι, ας τις γάτες. Σε αγαπάω πάρα πολύ, κοριτσάκι μου. Α, τραβάς βιντεό. Δεν το ξέρεις. Αχ. Τώρα ο Δημήτρης πήρε το PlayStation από τον αδερφό του και θέλει να με βάλει να παίξω το The Last of Us. Όπου θα το βλογκάρουμε, γιατί θα δείξουμε το πρόσωπο το chapter, όπου είναι αντιγιά, γαμάτο, και θα δείξει και reaction της Danais. Όσοι δεν το έχετε παίξει είναι γαμάτο, να πάτε το παίξετε, αλλά θα έχει spoilers αν το δείτε. Άρα δείτε το. Ήθελα να σας πω επίσης ότι αύριο θα αργήσει το vlog, γιατί θα πάμε κάπου πολύ ωραία να γιορτάσουμε την παραμονή των Χριστουγέννων, γιατί αν ημέρα το Χριστούγεννα έχουμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Απλά αντί για 3 θα ανέβει τύπου 8, ξέρω εγώ το vlog, αφού για να το ξέρετε. Το Last of Us είναι ποδόσφαιρα. Όχι. Μπάσκετ. Ναι, τένις. Τένις! Ναι. Όχι, το ξέρω ότι δεν είναι. Πρέπει να είναι με νεράιδες. Με μπάρτι. Έλα, πες με τι είναι! Με ζόμπι. Με ζόμπι. Μου έχεις βάλει παλιότερα να παίξω. Τι παλιότερα? Παλιότερα μου έχεις βάλει ένα να παίξω με ζόμπι και δεν μ' άρεσε. Όχι. Δεν μ' αρέσουν τα ζόμπι, τα βαριέμαι, παιδιά. Είναι το supernatural που δεν μ' αρέσει. Μάνα μου αρέσει το βαμπύρ. Νομίζω είμαι team βαμπύρ. Πείτε μου, εσείς είστε team βαμπύρ ή team ζόμπι? Βαμπύρ. Βαμπύρ. Να σου πω κάτι όμως. Έχω δει στο ίντερνετ. Ότι οι gamer girl φοράνε γυαλιά, ναι, και έχουν τη βυζιά έξω. Απλά δεν έχω τα γυαλιά, μπορώ να βγάλω βυζάκι. Νομίζω αυτή είναι η σωστή στάση ενός gamer. Ναι, αυτή είναι η σωστή. Είμαι πολύ αλάνη. Ναι. Πόσο με γουστάρεις που είμαι έτσι? Καθόλου. Γιατί? Γιατί είσαι lame. Γιατί? Γιατί δεν ξέρεις πως είναι. Αφού έτσι κάθεσαι και εσύ και παίζεις. Ναι, αλλά εγώ είμαι cool. Είδες τι κάνουν για την αγάπη? Είδες τι τραβάμε? Έχουν και story. Είναι story βασικά το παιχνίδι. Ναι, το θυμάμαι, με το κοριτσάκι. Ναι. Ναι. Με το άλλο κοντά στην κάμερα. Πάσε τη διέλα. Κοίτα από το παράθυρο. Πάσε τη διέλα. Πάσε τη διέλα. Τελείωσε. Πώς σου φάνηκε? Αυτό ήταν ο πρόλογος. Αλήθεια? Ναι. Ναι. Πολύ ωραία. Δεν σ' αρέσει? Όχι, δεν μ' αρέσουν τα ζόμπι. Γιατί είσαι lame? Θες να παίξουμε Sims? Δεν μπορώ ρε με αυτά τα... Κούνα την κάμερα, κούνα και το πω να πηγαντάς. Δεν το έχει καθόλου. Δηλαδή... Νίκησα. Πώς γίνεται να είσαι στο 2016 και να μην ξέρεις να έχεις το control? Και εδώ τελειώνει άλλο ένα συγκλονιστικό vlog μας με την απλόστρα πίσω μου, με έναν Δημήτρη πιο πίσω μου, πιο πίσω μου, και με τη Τσίλη εδώ μπροστά μου που με κοιτάει με κατεμπατάκια σου, μπυρμπιλότα. Αυτά είχα να πω, το παιχνίδι καταπληκτικό, παιδιά, σας το συστήνω. Μωράκι μου, σ' αγαπώ.
Λοιπόν, οπότε, τι έχουμε πει, υπομονή για το αυριανό vlog μας, θα αργήσει λίγο. Μην ξεχάσετε να με βρείτε στο Facebook, Twitter, Instagram και Snapchat. Subscribe για καινούριο βίντεο κάθε μέρα. Και... θα το πεις εσύ. Θέλεις να έχεις την τιμή να κλείσεις το vlog μας? Bye!